σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Μην κοιτάτε που δεν σας κοιτάω. Οδηγώ, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να έχω τα μάτια καρφωμένα στον δρόμο. Χαίρομαι όμως πολύ που κάνετε κλικ σε αυτό το βίντεο, γιατί είναι και το πρώτο ταξίδι, η πρώτη εκδρομή φθινοπορεινή. Πάμε στην ορεινή Αρκαδία, στο Λαγκάδια Resort, εδώ με τη φίλη μου τη Γεωργία που εκτελεί η Camera Woman. Θα τη δείτε σε λίγο. Και έχω πάρει μαζί και τον Μερλινάκο, ο οποίος κοιμάται στο πίσω κάθισμα και πραγματικά είναι το καλύτερο. Προσαρμόζεται και αυτός τι να κάνει. Καλά, το τοπίο είναι φανταστικό. Έχω ξανάρθει εδώ στην περιοχή, έχω πάει την Αντιμουτσάνα σε διάφορα άλλα χωριά. Ελπίζω ότι και αυτή τη φορά θα κάνουμε εκδρομές, σε Γεωργία. Εννοείται! Οπότε τα λέμε σε λίγο όταν φτάσουμε. Πάμε. Ωραία, πού πάμε. Ωραία, πού πάμε. Πραγματικά τι δρομάκι είναι αυτό. Τι υπέροχα όμως. Τι φανταστικά. Στρίψτε δεξιά. Εδώ! Στρίψτε δεξιά! Τι εννοεί ο ποιητής? Α, είναι μπάμπι η διαδρομή. Ναι, ναι, είναι δύσκολο. Δεξιά. Α, καλέ. Έχουμε όλοι σωστά. Μάλλον όχι. Για κλείσε. Είναι πανέμορφα, καταπληκτικά και πάμε κατευθείαν στην ταβέρνα. Μπήκαμε δωμάτιο, αφήσαμε πράγματα. Γεια σου, Γεωργία. Γεια σας. Και η πίνα έχει χτυπήσει κόκκινο, είναι και 5 ώρα το απόγευμα. Σοκ. Λοιπόν, έχω βγει στο μπαλκονάκι εδώ στο εστιατόριο, ρε παιδιά. Τι ωραία θέα είναι αυτή. Μυρίζει το τζάκι, μακάρι να μπορούσατε να το μυρίσετε. Και πάω μέσα γιατί μας περιμένουν τα γλυκά μας. Βγήκαμε για ποτάκι. Όλοι έχουν κοιμηθεί βέβαια στο χωριό, από ό,τι φαίνεται. Γιατί όπως μάθαμε έχει πόσους 250 κατοίκους. 250. Και οι 200 πόσοι είπες, Διαμαντή. Οι 240 είναι άνω των 60, λέει. Αλλά δεν πειράζει, εδώ εμείς θα πιούμε τώρα κομμελάκι μας. Το οποίο είναι εξαιρετικό. Διαμαντή, ένα cheers θα κάνουμε. Ναι, βεβαίως. Δεν θα σε δείξω. Με κόβει. Καλημέρα, είναι η δεύτερη μας μέρα στο χωριό και σήμερα αποφάσισα να βγάλω τον Μέρλιν λίγο έξω γιατί βαριέται πάρα πολύ στο δωμάτιο. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό, ότι θα πρέπει να τσεκάρετε αν το γατάκι σας είναι δεκτικό στο να του βάλετε λουράκι για αρχή. Εμείς κάναμε πάρα πολλές πρόβες στη βεράντα του σπιτιού αλλά και στη σκάλα της πολυκατοικίας πριν βγούμε έξω. Δεν τον βγάζω ωστόσο βόλτα εδώ στην Αθήνα γιατί έχει πάρα πολλούς θορύβους και βλέπω ότι αυτό τον στρεσάρει. Και φυσικά να πάρετε και τη γνώμη του κτηνιάτρου σας. Τα γατάκια νιώθουν πολύ πιο άνετα να είναι στο δικό τους χώρο, οπότε όταν φεύγετε για κάποια εκδρομή καλύτερα είναι να τα αφήνετε στο σπίτι με μία pet sitter ή να τα πηγαίνετε έστω σε κάποια πανσιόν. Ωραία, θα διασχίσουμε το δρόμο για να είμαστε ασφαλείς γιατί δεν τον εμπιστεύομαι και θα πάμε εδώ να κατέβουμε τα σκαλάκια. Μέρλιν. Η εκδρομή του Μέρλιν. Μέρλιν the dog. Βάλε και τη θέα. Τρέχεις. Πάμε. Έλα. Τι έγινε, Μερλίν? Σ' άρεσε η βόλτα? Κάπου κουράστηκες? Θα ράξεις τώρα? Εντάξει. Εμείς πάμε για περπάτημα. Πεθαίνω που κάνεις πατούσια. Μπράβο. Τώρα αγοράζει. Από? Το
Στον αγώνα. Εδώ καλονέρι είναι ακόμα. Όχι, είναι το προηγούμενο το καλονέρι, ε. Είμαστε στη Μονή Φιλοσόφου, ένα μοναστήριο το οποίο βρίσκεται στη χαράδρα του ποταμού Λούσιου, νότια της Δημητσάνας, στο νομό Αρκαδίας και είναι αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου. 11 γατούλες. Έχουν εδώ, μας είπε ο Πάτερ, και τον Νινί. Τι κάνεις, Νινί? Μίζα μου, γε. Γεια σου. Λοιπόν, η απόσταση επίσης θέλω να σας πω ότι λένε ότι είναι 1/4. 800 μέτρα είναι, δεν είναι πολλά. Αλλά είναι αυτό το πάνω-κάτω, πάνω-κάτω. Και επίσης, άμα σταματάς και για φωτογραφίες, το κάνεις μία ώρα όπως εμείς. Έρχομαι, φίλοι μου. Είναι λίγο κακοτράχαλα εδώ. Είναι φανταστικά. Τι βλέπεις από εδώ? Είναι η ιερά μονή του προδρόμου. Είναι όνειρο. Αχ. Και μας έχει κάνει και τέλεια μέρα. Η Παλαιά Μονή Φιλοσόφου είναι η πιο ιστορική και παλαιά μονή της Αρκαδίας και από τα παλαιότερα βυζαντινά μνημεία της Ελλάδας. Ιδρύθηκε το 963 από τον Ιωάννη Λαμπαρδόπουλο από τη Δημητσάνα, τον επωνομαζόμενο Φιλόσοφο. Α, εδώ παιδιά, η γλίστρα είναι αληθινή. Γεωργία, πώς πάμε? Πώς πάει το χειρουργημένο 3 φορές πόδι? Περνάει τέλεια. Εντάξει, είσαι ηρωίδα, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εντάξει, παιδιά, γίνεται, απλά φορέστε πιο σωστά παπούτσια από εμένα, σίγουρα. Εδώ, παιδιά, παίζει να είναι και το πιο ωραίο σημείο μέσα στο δάσος, μέσα στη φύση. Ακούς το Λούσιο ποταμό κάτω. Καταπληκτικά. Εδώ αριστερά βλέπουμε το βλόγκο. Ο βλόγκος... Τι, κάνουν πολλά βλόγκ εδώ. Κάνουν πολλά βλόγκ εδώ, στο βλόγκο. Γεια σας, κυρία Κατερίνα μου, τι ωραία εδώ στο Λατούφι. Ναι. Εδώ Δημητσάνα είναι. Εδώ είναι, είναι Αρκαδία, εντάξει. Σχεδόν Δημητσάνα. Σχεδόν. Λίγο πιο έξω. Σας αρέσει, πού μένετε, Δημητσάνα? Υπέροχα είναι. Μένουμε στα Λαγκάδια. Α, στα Λαγκάδια, στον κύριο Μανιάθη. Μπράβο. Μοναστηρίου. Είχε κάτι λουκουμάκια ο πάτερ, αλλά δεν τα φάγαμε. Εν τω μεταξύ, θέλαμε να γλυκάσουμε. Μία... Λοιπόν, έχω να σας πω ότι φάγαμε εξαιρετικά στο εστιατόριο εδώ ο Μανιάτης. Και δεν είναι σωστό. Και δείτε ποιον βρήκα. Γεια σου, Έλληνα. Γεια σου, Νάγια. Γεια σου, Νάγια, αγαπημένη. Γεια σου. Δεν μπορώ να γλιτώσω με τίποτα. Δεν μπορεί, μα έλεγα πότε, πού δεν θα έρθω να την βρω εγώ. Και σε ένα ακόμα ελοπιές. Στην υγειά σας. Στην υγειά σας, παιδιά. Στην υγειά σας. Και γυρνάω στο δωμάτιο και βρίσκω αυτό το πλάσμα που μόλις είχε ξυπνήσει και τώρα θέλει να παίξει και σαν άγριο θηρίο επιτίθεται σε αυτά τα φτεράκια μας. Τώρα σήκω, παιδί μου, να παίξουμε. Τώρα όμως τι παιδί είσαι εσύ, δεν μπορώ. Εδώ επιτίθεται, εκτός φαλούρ. Το θέλεις, είναι μπρος. Όχι, θα πέσει κάτω, ε. Σε κοιτάει, τρόμαξε. Καλημέρα, έχουμε αρχίσει την πρωινή μας βόλτα. Μια ιδέα που παίρνει, φαίνεται και πίνει την κάτι. Πέρα είναι, είναι Σάββατο. Έχεις χάσει τις μέρες. Να σου πάρω καραβουτάκι. Έλα, πάμε, μέχρι. Πάμε, αγάπη μου. Α, ένα σκυλάκι είναι, ρε. Γι' αυτό έχει τρομοκρισί. Ένα σκυλάκι. Είναι ένα σκυλάκι, αγάπη μου. Οπ.
Θέλω να σας πω ότι βρήκαμε το απόλυτα φθινοπορεινό τοπίο. Ρε, κάτι φωτογραφίες που θα βγουν εδώ. Λέγε, Γεωργία. Δεν αντέχω, ρε παιδί. Δεν αντέχω, ρε. Δεν αντέχει. Λοιπόν, πηγαίνουμε στους καταράκτες του Βρόντου και... Συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει αυτό και δεν ξέρω τώρα αν μπορούμε να περάσουμε ή αν θα μας επιτεθούν. Κοίτα κάτι τεράστια που ανεβαίνουν από δεξιά. Ναι. Είναι μεγάλο κοπάδι. Εγώ τι κάνω τώρα, προχωρά. Ξέρω εγώ, εσύ προχώρα. Πατάω μια κόρνα. Όχι, κόρνα μην πατήσεις, δεν θα ήθελα να τα ταράξουμε. Ρε τα γλυκάκια. Κάτσε αυτά. Να τους ρωτήσω αν πάμε καλά. Όχι, κατεβαίνουν από αριστερά, κοίτα, κοίτα. Αυτό είναι σκαρφαλωμένο. Το τζάμι μου είναι πολύ βρώμικο, μην με κατακρίνετε. Δεν ξέρω, κάτσε. Μην... από δεξιά. Το είδα, λοιπόν, κάτσε μισό λεπτάκι. Α, κι άλλα. Μισό λεπτάκι να ρωτήσω αν πάμε καλά καταρχάς για το Βρόντο. Μισό λεπτό. Ποιον θα ρωτήσεις, τα κατσίκια. Παιδιά, να σας κάνω μια ερώτηση. Όχι. Για το Βρόντο πάμε καλά. Πιστεύω το ναι. Καμία απάντηση. Για το Βρόντο. Στο Βρόντο! Στο Βρόντο πάει ο Νάγια, τι θα γίνει, θα πάμε τελικά στον καταράκτη ή θα πάει η προσπάθεια στο Βρόντο? Στο Βρόντο του καταράκτη θα πηγαίναμε, αλλά θα πάει προσπάθεια στο Βρόντο, γιατί εγώ αποδέχομαι την ήττα μου αυτή τη στιγμή. Έφτασα λίγο μέχρι τη μέση, ούτε καν το 1 τρίτο, αλλά αυτά δεν κουνιώνται. Αχ, και έρχεται. Νομίζω ότι σε λίγο θα καρφαλώσουν στο αυτοκίνητο. Γεια σας. Φεύγουμε, ναι, ναι, ναι. Εντάξει. My bad. Κερδίσατε. My bad. Γεια σας. Ρε τα γλυκουλίνια. Ένα άλλο παρεάκι εδώ. Πιο ήσυχο θα έλεγα και όχι στη μέση του δρόμου. Πού είναι το Μερλινάκι? Το Μερλινάκι. Βλέπει τη θέα. Λοιπόν, καλημέρα. Είμαστε στο δρόμο του γυρισμού. Σταματήσαμε στη Στενίτσα να φάμε πρωινό και εφόσον γυρνάμε έχουμε και το Μέρλιν μαζί, όπως θα κάτσει στην καφετέρια, στην ταβέρνα. Στο καφενείο. Μέρλιν, τι γίνεται? Πίνεις καφέ? Περιμένει το καφέ, του έχει παραγγείλει. Πίνεις καφέ στη Στενίτσα? Αμέ. Μια άνεση. Μερλινάκο. Τι γίνεται? Πού είσαι? Πίνεις καφέ? Μπορεί να μην πίνω ελληνικό, αλλά εκτιμώ τον σωστό τον ελληνικό, με τις φωσκαλίτσες του, το λουκουμάκι του, με τα όλα του. Καλή όρεξη, κυρία μου. Τι ομελετάρα είναι αυτή. Λοιπόν, δεν είπαμε πριν ότι είμαστε στο καφενείο της Γερουσίας, στη Στεμνίτσα, γιατί αυτή είναι η πλατεία της πρώτης Πελοποννησιακής Γερουσίας. Αμέ, πολύ σωστά τα λες. Μέρλιν, πού πας βόλτα? Είδαμε ένα σκυλάκι και τρομάξαμε. Ουπ! Πού είσαι, Μερλινάκο? Εντάξει, εντάξει. Εδώ δεν ξέρω αν θα βρούμε κάποιον να μας πει τον καφέ. Δεν είμαι σίγουρη. Μπορεί καμιά γιαγιά καλά, αλλά... Μέρλιν, παίζω το παιδί. Παίζω... Το γλυκό θέλει σοφία, παιδιά. Εδώ, συγκλονιστικά γλυκά. Πήρα ένα πόλα, να ξέρετε, και μελάκι. Το λουκουμάκι καλό, Γεωργία. Καλά, το λουκουμάκι συγκλονιστικό. Κυρία Σοφία μου, γεια σας. Γεια. Μπράβο και συγχαρητήρια. Καλό σας βρήκαμε, θα ξανάρθουμε οπωσδήποτε. Σας βρήκαμε τελευταία μέρα κι εμείς. Φεύγουμε σήμερα για την Αμαθήνα. Για πείτε τι φτιάχνετε, τι ωραία πράγματα εδώ. Αυτή τη στιγμή δίπλες. Ναι, αχ, ήρθαν τα Χριστούγεννα. Τέλεια. Μπράβο σας, μπράβο σας. Αυτό πορτοκαλόπιτα είναι. Πορτοκαλόπιτα. Το γνώρισα. Άμα μπορούσα να το φάω θα το έπαιρνα. Να φτιάξετε την γλυκά χωρίς το γλουτένι. Εδώ πέρα το ναι. Κομμάτι δεν τρώω και ζητάει ο κόσμος. Τρώω του κουτάλιου, εντάξει, τι να κάνω. Κάνουμε έτσι ένα πολύ ωραίο μανταρινάτο που το λέμε. Ναι. Δεν έχει ζάχαρη. Καμίλα. Δεν πειράζει, θα φάμε λίγη ζαχαρίτσα. Το έχετε τώρα? Δεν έμεινε τίποτα. Τα φάγανε όλοι χθεσινή.
πόσο ωραίο εδώ! Διαφανταστικά στο δάσος. Τι το μάζει καλή, τι είναι. Πώς έχουν κάτσει έτσι τα φύλλα, σαν να είναι στολισμένα. Ήρθαν τα Χριστούγεννα, Μέρλιν. Πάμε. Μέρλιν, πώς ήρθαν τα Χριστούγεννα. Είμαστε στην Ελάτη. Ένα φανταστικό χωριουδάκι στο δρόμο προς Βιτίνα, πάνω από το βουνό το Μέναλο. Και η παιδιά έχει πασί εδώ και αλουγάκια και γαϊδουράκια. Γκαρίλος. Εγώ γκαρίλο τον έλεγα το γαϊδαρό μικρή. Μέρλιν, σε τραβάει θεία βίντεο. Έχει έρθει για τσίπουρα το παιδί. Σε τραβάει θεία βίντεο, κοίτα. Τι γίνεται ρε Μέρλιν. Πάμε, γεια μας! Γεια μας, Μέρλιν! Μέρλιν, τι γίνεται? Ωραία, περνάω ωραία σε αυτή την ταβέρνα. Λέω να μείνω εδώ στη Βιτίνα. Να με κρατήσουν για μασκότ, κορίτσια. Μέρλιν την έχει καταβρει. Μέρλιν, πες μου την αλήθεια, είσαι σκύλος? Είμαι σκύλος, κατά βάθος. Μήπως είσαι σκύλος, κατά βάθος? Ο Μέρλιν, η Μέρλιν. Αχ, ωραία, σας αγαπώ. Εμείς αγαπάμε. Έχω κάνει ξεκάθαρο το λάθος και δεν έχω πάρει pass. Και ένα πήξιμο υπάρχει εδώ πέρα. Στην Εθνική, αλλά είμαστε καθοδόν και επιστρέφουμε. Μέρλιν ούτε φαίνεται. Κάπου στο πίσω καθίσμα είναι. Και την έχει πέσει. Λοιπόν, φίλια πολλά και από τη Γεωργία. Πες φιλιά. Φιλιά πολλά. Thank you που είδατε αυτό το βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο. Bye.